Καλωσορίζω τους μαχητές και τους διάσημους στον αγώνα επάθλου επικοινωνίας της εβδομάδας. Πραγματικά την αίθουσα αυτή της επικοινωνίας να τη βάλει και μια ταμπέλα ρετ, να μπαίνουμε, να νιώθουμε λίγο πιο οικεία, γιατί κάθε εβδομάδα εκεί βγαίνουμε. Προκλητική! Άλλη μια φορά η Ευρυντίκη Παπαδοπούλου. Θα τα δώσω όλα, Γιώργο, σήμερα και εγώ και η ομαδάρα μου, για να βγούμε εκεί και να κάνουμε. Πλανάτε πλάνη νυχτρά, κυρία Ευρυντίκη. Νομίζω ότι με την τύχη της δημιουργεί δεδομένα, τα οποία σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν. Τι να πω, Σπύρο μου, νόμιζα πως με ξέχασες τόσες μέρες που έχεις να με αναφέρεις, αλλά τελικά δεν με ξέχασες. Δεν ξεχνιέσαι, αγάπη μου. Αχ, αγάπη μου. Και σε ευχαριστώ πάλι που με ανέφερες. Ο καλύτερος σας κερδίσει, Σπύρο. Δεν επιτρέπεις να ξεχαστείς εσύ. Αυτό καλό. Πλατωνικός έρωτας νούμερο 2. Δεύτερος πλατωνικός έρωτας στον Άγιο Δομήνικο. Τι έγινε, έσκασε μόλις τώρα. Ευχαριστώ. New entry. Ευρυντίκη και Σπύρος Μαρτίκας. Οι δύο άνθρωποι που κινούν τα νήματα, ιστορικά αναφέρομαι, έτσι, ιστορικά αναφέρομαι. Το σχέδιο Μαρτίκα απέναντι στην Ευρυντίκη, η οποία κινεί τα νήματα στον κόκκινο. Σπύρο. Λες, Γιώργο, να μου δώσει το κίνητρο να στέκομαι μέχρι την Ένωση. Μήπως τελικά τα στρατηγικά πνεύματα της παραλίας ενώνονται. Που βλέπω την Ευρυντίκη να έχει μελώσει πάντως. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτή η προσοχή σε βοηθάει. Αν τον βοηθάω εγώ να στέκεται όρθιος εδώ στο παιχνίδι, να το κάνω. Ναι, μου δίνει το κίνητρο. Μου δίνει το κίνητρο να υπάρχω. Όρθιος. Μάλιστα, μαζί σου υπάρχω και ζω. Έλα, Βαλέρη, εσείς δεν τα είχατε όλα αυτά. Καμία σχέση. Φέτος, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι φέτος με πέρσι. Φέτος βλέπω πολλούς έρωτες, πολλές σύντροφες. Κοίτα, γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Πολύ έντονες προσωπικότητες. Βέβαια, θέλω να πω για το Μαρτίκα. Μου θυμίζει πάρα πολύ. Στι τσατάκι του, έτσι πω πετάει που και που τι τσατάκι του, τριαντάφυλλο. Τι δηλαδή, που και που, συνήθω. Ναι. Όχι, μου θυμίζει πάρα πολύ τον τριαντάφυλλο, θέλω να πω, σε κάποιε τσατάκι. Δηλαδή, έτσι που αυτό είναι ενδιαφέρον. Και πολύ, αυτό είναι ενδιαφέρον. Που ήταν περίμενε εκεί, ξέρει, και πετούσε την ατάκα του και γινόταν χαμό στο συμβούλιο. Τι πράγμα μου θυμίζει. Δεν ήταν τόσο φιλοσοφημένε, βέβαια, οι ατάκε του τριαντάφυλλου ω προκύπτει, αν τη συγκρίνουμε με του Μαρτίκα, με την έννοια ότι το έχει πάρα πολύ έτσι το κομμάτι. Τα λέει σαν να ανεβαίνει στην πίστα. Ο Μαρτίκα τα λέει σαν να ανεβαίνει στην επίδα. Δεν το λέω υποτιμητικά προ Θεού. Λέω ότι μιλάει και βγαίνουν όλο. Πλανά σε πλάνη νυχτράν και όλα αυτά. Του βάζει και του άλλου σε μία. Εγώ πριν έκανα έτσι. Εσύ την Ευρυντίκη. Το οποίο είναι τόσο ξένο για μένα. Αυτό, αυτό το τέλειο. Είναι Ευρυντίκη. Για εκείνη όμω δεν είναι. Γιατί είχε αυτό το ζουζούνια κατάσταση και τσαχπινιά. Βλέπαμε χθε βέβαια τη μάχη. Ποιο θα πει την τελευταία κουβέντα, έτσι. Αν το προσέξατε, δεν αφήνει κανένα, ούτε η Ευρυντίκη, ούτε ο Μαρτίκα, να πει ο άλλο την τελευταία κουβέντα. Και πετάνε και κάτι κάτι. Γιατί είναι επειδή αλλά και στα προηγούμενα επεισόδια ο Μαρτίκας κατηγορούσε ευθέως την Ευρυντίκη για πολλά πράγματα. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, εκείνη ξεκίνησε την κόντρα όταν άρχισε να αναφέρεται στην απέναντι ομάδα. Που τον έλεγε να φύγει. Που τεκμηριώνει για ποιο λόγο πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή ήταν απρέπεια. Καλά, και αυτό ήταν πολύ άσχημο τώρα. Εκεί που να βγει τώρα, ποιο θα βγει να πει: όχι, με ρολιπτείτε υπέρ. Δεν με ρολιπτούμε υπέρ. Αυτό βλέπαμε, αυτό λέγαμε. Τίποτα άλλο, ο Μαρτίκας μιλάει πολύ και δεν είναι και κανεί να του μετράει μήπω μίλησε 12, 13 λεπτά. Μη με σκά. Λοιπόν, προϊόν μοντάζ. Να σα πω το πώ το λένε. Το γεγονός ότι είναι υποψήφιος ο Σπύρος ο Μαρτίκας, πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο το παίρνει, ας πούμε, σαν δεδομένο η Ευρυντίκη? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το παίζει τα παιδιά και νομίζω ότι είναι τον κάτι. Τον παίζει λίγο, δεν ακούστηκε ωραία. Τον εμπέζει. Όχι, θα σου πω. Τα προηγούμενα σεξουαλικά υπονοούμενα. Και εδώ είναι ο Χάρης και η Βαλέρα. Ενώ τον πειράζει, ρε παιδιά, τον πικάρι. Θα σου πω. Καταλαβαίνουν ότι όταν κάποιος βγαίνει υποψήφιος και μένει, γιατί ο Σπύρος έχει βγει υποψήφιος και έχει μείνει παραπάνω από μία φορά, καταλαβαίνουν τα παιδιά που είναι μέσα ότι για να τον κρατάει ο κόσμος πάει να πει ότι είναι αγαπητός και αυτά. Ισχύει αυτό, παιδιά, έτσι δεν το είναι πάντα απαραίτητο. Γιατί μάλιστα κάθε εβδομάδα αυτά αλλάζουν. Δεν είναι. Λες, έχεις νιώθει μια ασφάλεια. Δηλαδή, δεν έχεις βγει 10 φορές υποψήφιος, ας πούμε, και μένεις μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα καταλαβαίνεις ότι είσαι αγαπητός στο κοινό, αλλά αυτό κάθε εβδομάδα αλλάζει. Αν κάποιον δεν τον συμπαθείς, φαντάζομαι, αυτό μπορείτε να το διαβάσετε και ελπίζω ότι θα φύγει. Να δημιουργηθεί ένα άνθρωπο τσακωμό που να βγάζει ένα πάρα πολύ κακό χαρακτήρα ξαφνικά και εκεί που είσαι ο πιο αγαπητός να γίνει ένα άνθρωπο. Να αποδομηθεί τελείω. Αυτό είναι αλήθεια. Σε μια στιγμή. Αποδομείται τελείω. Ναι, αλλά εσεί πώ παίρνετε τον παίκτη ο οποίο παραμένει μέσα που έχει βγει παραπάνω από μία φορά υποψήφιο. Πώ το εισπράτετε όταν το συζητάτε μεταξύ σα. Κοκαλάκι νυχτερίδα. Σίγουρα το έχει κοινό. Η Ευρυντίκη όμω αυτό που βλέπει είναι ότι υπάρχει μία ένταση τη μπλε ομάδα εναντίον του Μαρτίκα και εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα. Για να κάνει να πουλήσει την πολιτική της, ας το πούμε, και να κάνει και το show της. Και είναι και λίγο ανεκατόστρωνα. Επιτίθεται λοιπόν εκεί, κάνει το χαμό της. Και
ουσιαστικά ρίχνει λάδι στη φωτιά στους μπλε για να ορμήξουν ακόμα παραπάνω στον Μαρτίκα. Αυτό κάνει η συνολυπόθεση και το παρατηρούμε. Έχει καταλάβει ο Σπύρη. Και μπορεί να είναι με την ελπίδα ότι μπορεί να φύγει κάποια στιγμή. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα σας ρώταγα. Αν κάποιον δεν το συμπαθούσατε και βλέπατε ότι έμενε, μπορεί να σας ήταν και με την ελπίδα αυτή τη φορά θα φύγει. Πάντως, εγώ έχω παρατηρήσει ότι. Το θέμα είναι, μην φύγεις εσύ μέχρι να περιμένεις τον άλλον. Συγγνώμη, Βαλέρια. Πάντως, έχω παρατηρήσει ότι όταν κάποιος βγαίνει συνέχεια υποψήφιος κάθε εβδομάδα και καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, ας πούμε, οι παίκτες ότι όντως κάτι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, και μπορεί να μην είναι όντως ο συγκεκριμένος παίκτης πολύ καλός αγωνιστικά. Έχω παρατηρήσει ότι πάντα πάνε και του κάνουν επίθεση όταν είναι το εξηγεί. Λίγο πριν την ψηφοφορία, ναι. Ναι. Όταν είναι κάποιος συστηματικά υποψήφιος, βλέπω ότι μετά εναντιώνονται πάρα πολύ. Μετά όταν μένει. Όταν μένει μετά, είναι αγαπητό. Μετά τον πλαισιώνουν, είναι λογικό γιατί. Το ψηφίζει. Επειδή μια φορά βγαίνει στην ψηφοφορία, δεν φεύγει. Όπα, λες, έχει κοινό. Μαζεύεσαι. Μετά, αν συνεχίζει αυτό να σε ενοχλεί και γίνεται πάλι χαμός, τον ξαναψηφίζει. Άρα, αν σου ξαναμείνει. Πάει δίπλα ή όχι. Δεν το φυλά, δεν το φυλά. Όχι. Απλά η σκέψη σου είναι. Τώρα σε έλειπε. Τι είπατε. Είναι ένα από τα πολλά τα ταλέντα. Να σου πω. Δεν θέλω να μιλήσω. Θα τηρήσω συγγυνηχθείο. Ο γέροντας Μάρτζη.